Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αμέσως τώρα ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του ΦΛΑΣ από την πόλη της Κοζάνης για ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία. Και σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, στους τέσσερις νομούς μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς. Εκεί βρίσκεται ο καλός φίλος ο Λάζαρος Μαρκόπουλος. Λάζαρε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Γιάννη. Καλό απόγευμα και στους θεατές μας. Πάμε να δούμε πόσα χρήματα έχουν οι Δυτικομακεδόνες στις τράπεζες. Στο σύνολο της χώρας οι ενενεργεία τραπεζικοί λογαριασμοί ανέρχονται σε 35,4 εκατομμύρια με το μέσο ποσό να κυμαίνεται στα 4.192 ευρώ. Μάλιστα. Στο νομό Καστοριάς οι καταθέσεις ανέρχονται σε 494 εκατομμύρια ευρώ για 149.867 ενεργούς λογαριασμούς με τη μέση κατάθεση να είναι 3.296 ευρώ. 25% του μέσου όρου κάτω. Ακριβώς, στα 4.192. Στη Κοζάνη έχουμε 442.310 καταθέτες με 1,57 δις καταθέσεις και μέσο όρο 3.558 ευρώ ανά άτομο. Στα Γρεβενά έχουμε 87.725 καταθέτες με 330 εκατομμύρια ευρώ και μέσο όρο 3.761 ευρώ. Είναι πιο πλούσιοι οι Γρεβενιώτες, συσσαγωγικά οι πλούσιοι. Πολύ ωραία. Και της Φλόριντας με 126.705 καταθέτες με 395 εκατομμύρια ευρώ και μέσο όρο 3.117 ευρώ η πιο φτωχή της περιοχής μας, πάλι συσταγωγικά. Πάνω κάτω πάντως Λάζαρε, στο ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι οι Δυτικομακεδόνες και είναι και μια ευκαιρία αυτή η είδηση να ξυπνήσει κάποια ένστικτα και κάποια ελαττήρια που χρειαζόμαστε για να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε σε περιφερειακό επίπεδο όλοι μαζί. Ακριβώς, γιατί υπάρχουν στερεότυπα, το ποιο είναι πλούσιο, το ποιο είναι φτωχή, τι βγάζει ο καθένας. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον να έβγαινε και η αντίστοιχη έρευνα με τα δάνεια, με το τι χρωστάει ο καθένας από τη Δυτική Μακεδονία. Εκεί θα κλαίγαμε. Εκεί θα κλαίγαμε ή θα γελούσαμε, αγαπητέ Λάζαρε. Θα γελούσαμε. Γιατί η ζωή χρειάζεται και λίγο γέλιο, δεν γίνεται διαφορετικά. Ακριβώς. Ειδικά σε αυτές τις σοβαρές καταστάσεις, οι οποίες προμηνύουν ένα πολύ δυσάρεστο μέλλον. Και μιας και είπαμε προμηνύουν ένα δυσάρεστο μέλλον, θα θέλαμε ειλικρινά να συζητήσουμε μαζί σου, επειδή έχεις και το ακαδημαϊκό background, τις εξελίξεις, να συζητήσουμε λίγο τις εξελίξεις που δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας, δεδομένου ότι όπως διαβάσαμε, οι φετινοί μαθητές της πρώτης λυκείου είναι αυτοί οι οποίοι σε 3 χρόνια θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, αν είναι η κυρία Κεραμέως και η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση σαφώς, με προϋπόθεση εισαγωγής στη βάση του 10. Πολλοί εκτιμούν ότι αυτό θα δώσει τη χαριστική βολή στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων και στο δικό μας, Καστοριά, Κοζάνη, Φλόρινα, Γρεβενά. Ωστόσο, νομίζουμε ότι δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητό και θέλουμε να απλοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται με τη δική σου βοήθεια το γιατί θα συμβεί αυτό, δεδομένου ότι η Καστοριά βρίσκεται στην μεταγουνοποιητική περίοδο. Η Κοζάνη και η Πτολεμαϊδα στη μεταλιγνητική περίοδο. Δηλαδή, φεύγουν ένας-ένας οι άξονες της οικονομίας και στο βάθος-βάθος όλοι οι κυβερνητικοί, κυρίως βουλευτές, συχνά πυκνά λένε: εντάξει, μωρέ, έχουμε το πανεπιστήμιο σαν πυλόν ανάπτυξης. Δεν θα έχουμε το πανεπιστήμιο σαν πυλόν ανάπτυξης σε 3 χρόνια και ζητάμε λίγο τα φώτα σου σε αυτό για να το απλοποιήσουμε. Καταρχήν, για να έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, είναι σκέψεις που κάνει η κυρία Υπουργός Παιδείας με τη βάση του 10. Βασικά, οι σκέψεις που κάνει είναι 2 ταχυτήτων, βάση εισαγωγής στην ουσία, 2 ταχυτήτων. Η κυρία Κεραμέως σκέφτεται, πρώτον, να τεθεί βάση του 10 οριζόντια σε όλες τις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο σωστά τμήματα, σε όλα τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεύτερον, να ζητηθεί από τα πανεπιστήμια να προτείνουν εάν και σε ποια τμήματα επιθυμούν να βάλουν μεγαλύτερη βάση εισαγωγής του 10. Και τρίτον, να ζητηθεί από τα πανεπιστήμια να ορίσουν βάση σε 1 ή 2 εκταζόμενα μαθήματα. Επίτρεψέ μου, Λάζαρε, και συγγνώμη που σε διακόπτω, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, γιατί δεν έχουν όλοι παιδιά στο Λύκειο και δεν ψάχνουν όλοι τα ζητήματα παιδείας. Υπάρχει μια παραφιλολογία αναφορικά με τη βάση του 10. Να πούμε και να ξεκαθαρίσουμε ότι στις απολυτήριες εξετάσεις του Λυκείου, όποιος δεν έχει βαθμό 10 δεν παίρνει απολυτήριο εδώ και χρόνια. Δεν είναι τωρινό. Ακριβώς, Γιάννη. Έτσι. Ακριβώς, Γιάννη. Δηλαδή, και εδώ είναι η τεράστια ένσταση. Αυτό που λένε ότι περνάνε με 2 και με 3 σε τμήματα του Πανεπιστημίου είναι ένα τεράστιο ψέμα με ένα ψι κεφαλαίο από αυτά που ξέρουν να λένε όλοι όσοι καρπώνονται με διάφορους τρόπους την εύνοια, εν πάση περιπτώσει, της κυβέρνησης.
Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι και ο μαθηματικός και ο μηχανικός και ο θεολόγος και που περνάνε με 4, με 5, με 6 έχουν ήδη γράψει 10 και έχουν πάρει απολυτήριο. Αλλιώς δεν θα παίρνανε. Ένα πολύ σωστό αυτό. Πρώτον, αυτό που λες πολύ βασικό. Δεύτερον, μην ξεχνάμε ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι διαγωνιστικές. Δεν δείχνουν δηλαδή το τι ξέρεις. Εννοείται ότι ξέρεις για να πας να δώσεις εξετάσεις, αλλά δεν θα πήγαινε να δώσεις εξετάσεις αυτές. Mm-hmm. Αν δεν έχεις προβιβάσιμο βαθμό, από το Λύκειο δεν θα πήγαινε να δώσεις εξετάσεις. Ακριβώς. Ξέρεις, σε έχουν πιστοποιήσει οι καθηγητές του Λυκείου, του Γυμνασίου, του Δημοτικού, ότι μπορείς και πας και δίνεις πανελλαδικές εξετάσεις. Άρα. Ώστε οι βάσεις. Εδώ είναι και ένα θέμα. Τι είναι οι βάσεις, να εξηγήσουμε. Έτσι. Οι βάσεις είναι προσφορά και ζήτηση. Έτσι, όταν η προσφορά είναι μεγάλη, η ζήτηση μικραίνει. Είναι βασική νόμη αυτή. Όταν για κάποιο λόγο, όπως φέτος, πέσουν πολύ δύσκολα θέματα ή δυσνόητα θέματα, πέφτουν και οι βάσεις. Δεν γράφουν καλά τα παιδιά. Και από εκεί εξαρτάται ο βαθμός πρόσβασης. Βεβαίως. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, οι 100 θέσεις του μαθηματικού Καστοριά θα καλυφθούν. Το θέμα είναι ποιοι θα καλυφθούν. Ή θα γράψει ο πρώτος 19 και ο τελευταίος 17, 100 άτομα θα πάρουν πάλι. Ωραία. Αυτό λοιπόν, επειδή έχει γίνει σημαία, κυρίως στους φιλοκυβερνητικούς αναλυτές, ότι υπάρχει ζήτημα αξιοκρατίας, δεν μπορεί... Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Συγγνώμη, το ιδεολόγημα της βάσης του 10, ας μην κρυβόμαστε, είναι ένα ιδεολόγημα της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, του κόμματος της Δημοκρατίας, που προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ορίσει, να εισάγει ένα θέμα αριστείας εισαγωγικά, ώστε αυτοί που δεν είναι άριστοι σύμφωνα με τα δικά της πρότυπα να πάνε σε ιδιωτικά κολέγια επιπληρωμή. Αυτό είναι. Χρυσώνουν λοιπόν το χάπι για να βοηθήσουν για μια ακόμη φορά τον ιδιωτικό τομέα και χρυσώνουν το χάπι για μια ακόμη φορά για να χρυσώσουν το χάπι, όπως είπαμε, για το κλείσιμο των περιφερειακών πανεπιστημίων, διότι θα οδηγηθούν σε μαρασμό. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και να εξηγήσουμε και τον τρόπο. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον, έχει εφαρμοστεί η βάση του 10 και είχε πικτρά αποτελέσματα. Και αναιρέθηκε. Βεβαίως, το ΙΟΒΕ πρόσφατα, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, πριν από 4-5 χρόνια. Ναι. Το ΙΟΒΕ, το οποίο έκανε τη σχετική μελέτη, είχε δει πρώτον ότι δεν, με όταν είχε εφαρμοστεί βάση του 10, δεν καλυτέρεψε η ποιότητα συσταγωγικά των αποφύτων των τότε πανεπιστημίων. Ήταν η ίδια. Δεύτερον, αυτοί που επλήγησαν τη βάση του 10 ήταν τα παιδιά των μεσαίων και χαμηλών οικονομικών στρωμάτων, τα οποία δεν μπορούσαν να σπουδάσουν. Είναι ξεκάθαρο, οποιοδήποτε μπορεί να το γκουγκλάρει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, να δει τα αποτελέσματα της βάσης του 10 που είχε χρησιμοποιηθεί. Πώς θα πορευτεί λοιπόν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, γιατί να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση στον διάλογο που κάνουμε για την παιδεία πολλές φορές, βγαίνουν κάποιες ψύχρεμες φωνές και λένε, ελάτε τώρα, μην βάζετε το ζήτημα των καταστημάτων, μην βάζετε το ζήτημα των ανίκες των διαμερισμάτων στη συζήτηση για την παιδεία, διότι υποβιβάζετε τη συζήτηση. Δεκτών από τη μία πλευρά. Απ' την άλλη όμως, όταν έχουμε δεκάδες χιλιάδες Δυτικομακεδόνες, οι οποίες πραγματικά κρέμονται σε μία κλωστή, είτε επειδή χρωστάνε στις τράπεζες, είτε επειδή επένδυσαν σε αυτό που το ίδιο το κράτος τους υποσχέθηκε, δηλαδή την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν γίνεται να μην συζητάμε γι' αυτό. Δεν γίνεται να λείπει η ανάπτυξη από την περιοχή και εμείς να έχουμε το μοναδικό πυλώνα ανάπτυξης να κινδυνεύει και να μην συζητήσουμε γι' αυτό, Λάζαρε. Γιάννη, αν μιλήσουμε φιλελεύθερα και καπιταλιστικά, η παιδεία δημιουργεί business, έτσι, να το πω έτσι. Έτσι. Οπότε είναι άτοπο να μην δένουμε την δημόσια και δωρεάν παιδεία ή την ιδιωτική παιδεία με τις business. Γιατί λοιπόν, αφού είναι business, να ενισχύσω τις business της Αγγλίας ή των Αγγλικών και Γαλλικών κολεγίων που αυτή τη στιγμή διαφημίζονται στις μεγάλες πόλεις και να μην στείλω το παιδί μου στην Τολεμαϊδα και στην Καστοριά να σπουδάσει. Αυτό θα πρέπει να απαντήσουν αυτοί που το θέτουν. Που η Πτολεμαΐδα και η Καστοριά και η Κοζάνη και τα Γρεβενά χρειάζονται περισσότερο από ποτέ βοήθεια αυτή την περίοδο. Δεν διαφωνώ σε τίποτα από ό,τι λες, Γιάννη. Αυτά τα έχουν πει και κυβερνητικοί διαφόρων αποχρώσεων, να το πω έτσι. Όλα δένουν μεταξύ τους. Δένουν καταρχήν η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για ποιο λόγο θέλουν να σπουδάσουν όλοι.
γιατί οι καθηγητές τους βαθμολογούν όλους ικανούς να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν ξέρουν τη δουλειά τους οι καθηγητές. Δεν ξέρουν τα παιδιά τους, οι γονείς που τους αφήνουν να σπουδάσουν. Είναι βασικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν πρώτα πριν φτάσουμε στη βάση του 10, αυτό το ιδεολόγημα, ξαναλέω, της Νέας Δημοκρατίας. Να περιγράψουμε λίγο, επειδή είσαι στο Πανεπιστήμιο και γνωρίζεις πολύ καλά πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, να περιγράψουμε λίγο για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας, όσοι δεν ασχολούνται, γιατί η θέσπιση της βάσης του 10 στις πανελλαδικές εξετάσεις θα απαξιώσει πλήρως τα ακαδημαϊκά μας τμήματα. Γιάννη, με λίγα λόγια... Αν φέτος έπαινε η βάση του 10 οριζόντια... Όπως θα μπει σε 3 χρόνια... Ωραία. Του χρόνου δεν θα υπήρχε Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Δεν θα υπήρχε. Δηλαδή, δεν θα μπαίναν φοιτητές, δεν θα υπήρχαν καθηγητές, δεν χρειαζόταν καθηγητές, δεν θα υπήρχε προϋπολογισμός για φοιτητές, δεν υπήρχαν βιβλία για φοιτητές. Άρα, για να το πούμε απλά, δεν έχουμε εισακταίους σε αυτή την περίπτωση. Ενισχύονται τα κεντρικά πανεπιστήμια, διότι κάπου πρέπει να υπάρχουν και οι μεγάλοι καθηγητάδες. Έτσι, με τα μεγάλα ονόματα τα οποία πολλαπλασιάζονται, βλέπεις στο ίδιο τμήμα 7 και 8 επίθετα με Α και Β βαθμού συγγένειας μεταξύ τους. Λοιπόν, κάπου πρέπει να υπάρχουν και αυτοί, γιατί κάποιοι πολιτεύονται κιόλας και πρέπει να έχουν και τα υποστηρίγματά τους. Και η Δυτική Μακεδονία, η Δυτική Ελλάδα και γενικότερα η επαρχία, η επικράτεια, ας βρει κάτι άλλο να κάνει, όπως έλεγε ο κ. Μητσοτάκης και για την απολυνητοποίηση, να βρουν οι Δυτικομακεδόνες κάτι άλλο να κάνουν. Ο κ. Μητσοτάκης μπροστά στην κυρία Μαρία Αντωνίου είχε πει κιόλας: ας μην θέλουν οι Καστοριανοί την αρχιτεκτονική σχολή, έτσι. Ας βρουν κάτι άλλο. Ας βρούμε κάτι άλλο. Είμαστε εφευρετικοί οι Δυτικομακεδόνες εξάλλου. Ας μπορούμε να κάνουμε. Το αεροδρόμιο, έλεγε. Αλλά να απαντήσω λίγο πιο σαφέστατα σε αυτό που είπες. Ναι. Στα επίπεδα του 1984 θα επιστρέφαμε αν πανελλαδικά σε αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις εφαρμοστούν με βάση του 10. Με μερικές εκατοντάδες φοιτητές. Εάν δηλαδή ο Υπουργός Παιδείας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, υλοποιήσει την εξαγγελία να εφαρμόσει τη βάση του 10 στα 425 τμήματα των πανεπιστημίων φέτος, 20.000 θέσεις θα έμεναν κενές και στο ξαναλέω, χωρίς υπερβολές, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν θα υπήρχε. Για την ακρίβεια, για να ακριβολογώ τελείως, θα έμενε με 1, 2, 3, 5 τμήματα τα οποία θα παίρναν εισακταίους, ένα στη Φλόρινα. Και τα υπόλοιπα στην Κοζάνη και όλα τα υπόλοιπα, τα 28 τμήματα, δεν θα είχαν να κάνουν το τίποτα. Θέμα είναι ότι δεν επιδείξαμε αντανακλαστικά στη δολοφονία της Γούνας. Δεν επιδείξαμε αντανακλαστικά στη δολοφονία της οικονομίας με την απολιγνητοποίηση. Θα μπορέσουμε άραγε να επιδείξουμε αντανακλαστικά σε αυτό που πάει να συμβεί τώρα με τα πανεπιστήμια? Εγώ, Γιάννη, δεν ποντάρω στο ότι η κοινωνία μας θα δείξει αντανακλαστικά. Είναι κουρασμένη και νευριασμένη η κοινωνία. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Αυτό που θέλω να μείνει από τη συζήτησή μας προς τους τηλεθεατές είναι λίγο κάτι πιο αισιόδοξο. Το οποίο πάλι, κατά τη γνώμη μου, ταπεινή μου γνώμη, προέκυψε από τις κραυγές, να πω, από τις αγωνίες, να πω. Από τις προσλαμβάνωσες που έχεις, έτσι. Λοιπόν, αυτό που προκύπτει και αυτό που συζητείτε είναι ότι το πιο πιθανό είναι η κυρία Κεραμέως να ζητήσει από τα πανεπιστήμια να ορίσουν βάση σε 1 ή 2 εξεταζόμενα μαθήματα. Μάλιστα. Όχι οριζόντια. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα χρυσώνει κάπως το χάπι, ναι, το οποίο η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, θυμίζω, είχε κάνει σημαία. Μην την αδικούμε την κυβέρνηση. Προεκλογικά. Όχι, κάνουν αυτά που λέγανε. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν μας συμφέρουν καθόλου σαν κοινωνία. Να πούμε όμως ότι αυτό. Τώρα το στρογγυλεύει, Γιάννη. Το στρογγυλεύει να μην φανεί η διαφορά σε 2-3 χρόνια, να φανεί σε 5-6. Και αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι στην ουσία ρίχνει το μπαλάκι στα πανεπιστήμια και τους κλείνει το μάτι και λέει: κοιτάξτε, εσείς ξέρετε ποια μαθήματα θα βάλετε να έχουν βάση το 10, ένα από τα 4 εξεταζόμενα, ώστε. Να είναι πιο στρογγυλεμένα. Να κοπούνε πάλι κάποιοι, αλλά εσείς ξέρετε ποια μαθήματα θα βάλετε, ώστε να μην κοπούν τόσο πολύ. Αυτό λέει ευγενικά η κυρία Κεραμέως. Να δούμε αν σε 3 χρόνια θα είναι ακόμη κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση, ή αν θα αναθεωρήσει το Υπουργείο Παιδείας. Μόνο αυτό μπορούμε να πούμε, Λάζαρε Μαρκόπουλε, με σιγουριά. Ακριβώς. Γιατί όλα τα άλλα είναι εικασίες. Εμείς έχουμε τα στοιχεία, τα συζητάμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να στεναχωρούμε και να ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αφήνουμε και απαρατήρητα όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να έρχονται. Και έρχονται με φόρα, Λάζαρε Μαρκόπουλε.
Αυτό είναι ένα απίστευτο σημαντικό θέμα. Πολύ φορά. Δηλαδή το 2020 είναι μια χρονιά πραγματικά απίστευτη. Απίστευτη. Και είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει τους πάντες, γιατί όλοι από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, τώρα πλέον μόνο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Είναι εξάλλου. Γονείς, φοιτητές, καθηγητές. Έχουμε συμφέροντα. Έτσι ακριβώς. Και δεν είναι ντροπή, αυτό είναι καθαρά άποψη προσωπική, δεν είναι ντροπή να συνδέουμε σε μία περίοδο που πραγματικά ψάχνουμε να βρούμε το βηματισμό μας, τη λειτουργία του Πανεπιστημίου με την ενοικίαση των διαμερισμάτων και με τη λειτουργία των καταστημάτων. Έχουμε ανάγκες και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Όπως δεν είναι ντροπή. Οι υπεράνω ας επενδύσουν κάπου διαφορετικά. Ακριβώς. Όπως δεν είναι ντροπή, το ίδιο πράγμα να σκέφτεται η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, ακριβώς, η Κρήτη, ακριβώς. Το Κέμπριτζ, η Αμερική. Δεκάδες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία, όλοι. Και στα Βαλκάνια και στο Ηνωμένο Βασίλειο ζουν από τους φοιτητές. Έτσι. Γιατί όχι και η περιφέρεια μας. Ναι, παρακαλώ, Λάζαρ. Πάμε λίγο στο Δήμο Καστοριάς. 28 σελίδες γραπτό απολογισμό για το ένα έτος διοίκησης του Δήμου Καστοριάς έκανε ο Δήμαρχος Καστοριάς, ο Γιάννης Κορετζίδης, με το τίτλο «Αυτά είπαμε, αυτά κάναμε». Mm-hmm. Ένα χρόνο μετά την ανάλυση των καθηκόντων του στο Δήμο Καστοριάς παρουσιάζει τη δουλειά που έγινε στους 12 αυτούς πρώτους μήνες. Όλοι οι στόχοι που είχαν προσδιοριστεί με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έγιναν πράξη, λέει ο Δήμαρχος. Mm-hmm. Αποδεικνύουμε ότι ό,τι είπαμε το κάναμε και μάλιστα σε μια εξαιρετικά δύσκολη και απρόβλεπτη συγκυρία όπου είχαμε να αντιμετωπίσουμε τεράστια προβλήματα και πρωτόγνωρες καταστάσεις. Η προσπάθειά μας δεν φρενάρει αλλά επιταχύνεται. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά με απόλυτη προσήλωση και ακρίβεια σε όσα είπαμε προεκλογικά. Με υπομονή και επιμονή, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Όποιος θέλει να διαβάσει από τους συμπολίτες τον απολογισμό των κρατών. Φαντάζομαι έχει αναρριφθεί στο διαδίκτυο. Ακριβώς. Το Δήμο Καστοριάς είναι στο castoria.gov.gr. Μπορεί να το διαβάσει. Έχει όλες τις υπηρεσίες, όλες τις δημαρχίες. Εσύ που το είδες, Λάζαρε, σίγουρα πώς σου φάνηκε. Ένα πράγμα έχω να πω εγώ, Γιάννη, σαν τέτοιο, ότι ο Δήμαρχος Καστοριάς, ο Γιάννης Κορετζίδης, έκανε το αυτονόητο. Ωραία. Ό,τι γράφει μέσα από αυτά που γνωρίζω και εγώ είναι κάποια που δεν. Να το δούμε και από τους υπόλοιπους Δήμους που είναι και αρκετοί, να δούμε τι είπαν και τι κάνανε. Είναι αυτό που λέω, δεν ξέρω αν ακούγεται σαν κολακία, αλλά πραγματικά είναι από τις λίγες φορές που θυμάμαι ότι ένας δήμαρχος Καστοριάς, όπως είπα σωστά, κάνει το αυτονόητο. Δεν θέλει ούτε πανηγυρισμούς, ούτε. Ούτε το αντίθετο. Ούτε το αντίθετο. Μάλιστα. Απλά κάνει το αυτονόητο. Ο Δήμαρχος Καστοριάς είναι να αλλάζει λάμπες, να φροντίζει για το νερό, να φροντίζει για την καθαριότητα. Για την ποιότητα ζωής και για τη λειτουργικότητα της πόλης. Αυτά κάνει ένας Δήμαρχος Καστοριάς. Δεν είναι ούτε για εξωτερική πολιτική, έτσι. Δεν είναι ούτε για. Ούτε να για ψηφίσματα για το μακεδονικό. Ακριβώς για οτιδήποτε άλλο. Μέχρι εδώ, αυτό που διάβασα και εγώ από τα προεκλογικά είναι σε πλήρη αντιστοιχεία με αυτά που προσπαθεί να κάνει ο Γιάννης Κορετζίδης και το επιτελείο του. Νομίζω πρέπει να συνεχίσει έτσι. Μάλιστα. Πάμε και σε ένα περιφερειακό θέμα, εάν βεβαίως. Έχουμε χρόνο. Παρακαλώ, βεβαίως. Έχουμε χρόνο γιατί δεν ξέρω. Βεβαίως. Τέλεια. Πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αρνητική συμπολίτευση και αντιπολίτευση μαζί στην εγκατάσταση του μεγάλου φωτοβολταϊκού στο Κοσταράζι, του Άργου Οριστικού, στη Καστοριά. Το θέμα κατασκευής 7 μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων στο Κοσταράζι της περιφερειακής ενότητας της Καστοριάς, συνολικής δυναμικότητας 105 ΜΒ, τα οποία καταλαμβάνουν συνολικά έκταση 3.600 στρεμμάτων, απίστευτη έκταση Γιάννη, απασχόλησε το κεκλεισμένο των θυρών Περιφερειακό Συμβούλιο της Μακεδονίας. Ο αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, ο Δημήτρης Σαββόπουλος, είπε επί λέξη, για τέτοιου είδους επενδύσεις που δεν δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει καμιά ανταποδοτικότητα και περιορίζουν μια μεγάλη έκταση για την τοπική ανάπτυξη, θα είμαστε αρνητικοί για κάθε είδους επένδυση. Ο Θόδωρος Καρυπίδης σχολίασε πως ξεδιπλώνεται σχέδιο συμφερόντων στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, συνδέοντάς το με την απολυθμητοποίηση και το κάλεσμα του Πρωθυπουργού να επενδύσουν γερμανικές εταιρείες στην περιοχή. Επίσης, ο Θόδωρος Καρυπίδης τάχθηκε υπέρ των ενεργειακών κοινοτήτων ώστε να αποδίδεται εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες. Ο τρόπος, λέει, που έρχεται η εισήγηση του να σπάει κομμάτι-κομμάτι ελέγχεται και για την νομιμότητα, σημείωσε. Μάλιστα. Να θυμίσουμε επίσης για το θέμα ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Άργος Οριστικού έχει πει ομόφωνα όχι για τη δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου στο Παλαιό Κοσταράζι. Μάλιστα. Οπότε, συμπολίτευση, αντιπολίτευση του Περιφερειακού Συμβουλίου είπαν όχι, το ίδιο και ενδιαφερόμενος ο Δήμος Άργος Οριστικού. Η πλάκα, εισαγωγικά, είναι ότι όλα αυτά μπορούν να πάνε στράφη, γιατί πολύ απλά με το καινούργιο νομοσχέδιο της κυβέρνησης την άδεια μπορεί να τη δώσει κατευθείαν το γραφείο του Υπουργού.
Αυτό είπαν και πολλοί περιφερειακοί σύμβουλοι, μεταξύ της Καστοριάς κυρίως ο Ναούμου Μαρκόπουλος, ο Παναγιώτης ο Κώτας, είπαν ότι παιδιά μπορεί και να μιλάμε τζάμπα, γιατί και ό,τι και να πούμε εμείς, αν πάει στο γραφείο του Υπουργού, μπορεί να δώσει την άδεια το ίδιο το γραφείο. Είναι ένας μικρός αρχηγός κράτους ο κύριος Θεοδωρικάκος με τις αρμοδιότητες που έχει. Μακάρι να εισακουστεί η τοπική κοινωνία. Ναι, από τις λίγες φορές που ξαναλέω, συμπολίτες και αντιπολίτευση είναι ενωμένοι σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε με τα Γρεβενά. Εκεί βρίσκεται ο καλός συνάδελφος ο Κώστας ο Μάρκου. Κώστα. Καλησπέρα από τα Γρεβενά. Καλό απόγευμα. Πάμε εδώ λοιπόν. Εδώ και ένα χρόνο, Γιάννη, άλυτο παραμένει το ζήτημα με τα σφαγεία Γρεβενών. Τα σφαγεία δεν λειτουργούν εδώ και ένα χρόνο μετά και την εκμίσθωσή τους σε ιδιώτη. Να πότε λέγανε ότι λύθηκε το πρόβλημα, δεν λύθηκε τελικά. Όχι, δεν λύθηκε ακόμα, Γιάννη. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι θέλουν οπωσδήποτε τη λειτουργία του και επιζητούν τη βοήθεια του Δήμου ώστε να αποφεύγονται οι μετακινήσεις προς όμορους νομούς. Πραγματικά είναι άδικο ένας γεωργοκτηνοτροφικός νομός να μην μπορεί να έχει το δικό του σφαγείο. Πραγματικά. Έτσι ακριβώς, Γιάννη, πολύ σωστά τα λες. Πάμε εδώ. Πολλά παράπονα, Γιάννη, εκφράζονται από εργαζόμενους όσον αφορά τη λειτουργία και τις παρεμβάσεις που θα έπρεπε να γίνονται από το Εργατικό Κέντρο Γρεβενών. Είναι κοινή πεποίθηση ότι η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου θα μπορούσε να παρέμβει δυναμικά σε περισσότερες και πιο ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν το νομό μας. Mm-hmm. Ανενεργό λοιπόν εδώ βλέπουμε να είναι το Εργατικό Κέντρο Γρεβενό. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας στο γεφύρι της Πορτίζας στο Σπήλιο. Mm-hmm. Μπορεί το έργο της ασφαλτόστρωσης για την εύκολη πρόσβαση στο φαράγγι να είχε μεγάλο κόστος. Φαίνεται όμως πως ο Καρυπίδης έβαλε μπροστά του και αυτό είναι που θέλουμε από τους αιρετούς να βλέπουμε μπροστά. Mm-hmm. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Κάλλιο αργά παρά ποτέ για τον κύριο Σιμαντράκο, αφού μετά από 4 χρόνια έμεινε ως αντιδήμαρχος και όχι στην περιφέρεια της Γρεβενών να παραστήσει σύμβαση του έργου της αποκατάστασης σύνδεσης Χρωμίου Ποντινής. Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα παράδειγμα προσεφυγή γιατί δείχνει τη δυναμία συνεννόηση μεταξύ των φορέων. Mm-hmm. Έπρεπε Γιάννη να περάσουν 4 χρόνια ταλαιπωρίας για τους κατοίκους των χωρίων του Βενζίου για να ξεκινήσει το έργο. Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν εδώ. Έχουμε μια ανακοίνωση από το νοσοκομείο Γρεβενών. Καλούμε λοιπόν όλους τους συμπολίτες μας να προσέλθουν χωρίς κανένα φόβο στο τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών να καταθέσουν λίγο από τον χρόνο τους σώζοντας μια ζωή. Είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτού του καλοκαιριού. Ο φόβος για το COVID έχει κάνει πολλούς αιμοδότες να μην πηγαίνουν να δώσουν αίμα. Οι ασθενείς όμως παραμένουν και έχουν αυξημένες ανάγκες. Σωστά. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, Γιάννη. Συνθήκες από τα Γρεβενά. Αναρτήθηκε σήμερα 3η 1 Σεπτεμβρίου, καλό μήνα κιόλας, Γιάννη, το είπαμε, 2020 στο Δημαρχείο Γρεβενών, ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων που αφορά Γιάννη, τις 31 προσλήψεις μερικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των υπηρεσιών καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Γρεβενών στο πλαίσιο του διδακτικού έτους 2020-2021. Κατά τον πίνακα αυτό επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης μόνο για ασφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής του. Mm-hmm. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ. Ο Δήμος Γρεβενών συμμετέχει στο πρόγραμμα των τοπικών πολυδομικών σχεδίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Δήμος Γρεβενών μαζί με άλλους 207 δήμους της χώρας συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα εκπώνησης τοπικών πολυδομικών σχεδίων που τρέχει του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέρ για όλες τις δημοτικές ενότητες. Ειδικότερα η Δημοτική Αρχή, αφού ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόκληση του Υπουργείου, απέστειλε εκπρόθεσμα το σχετικό αίτημα που συνοδεύονται από τις απαραίτητες τεχνικές εκθέσεις που συνέταξε σε ελάχιστο χρόνο η Διεύθυνση Πολυδημία του Δήμου μας. Μάλιστα. Από την πλευρά της Δημοτική Αρχή παρέλαβε το αίτημα που έστειλε στο ΕΠΕΝ με το οποίο εγκρίθηκε από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο με νόμιμο πρόσωπο του Δήμου Γρεβενών Γιώργο Δασταμάνη της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Γρεβενών κατά σειρά προτεραιότητας έχοντας ως νόμονα την οριμότητα του πολυδομικού σχεδιασμού κάθε περιοχής αλλά και τη σταδιακή υλοποίηση του προγράμματος. Ωραία, και να ολοκληρώσουμε.
Να ολοκληρώσουμε την επόμενη είδηση. Ο γενικημένος πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί ένα από τους βασικούς άξονες της στρατηγικής που έχει καταπτύξει ο Δήμος Βεβαινών για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Αυτό φάνηκε έμπρακτα από τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξε με την έγκριση συμμετοχή του στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, καθώς υπήρχε σχετική ετοιμότητα. Επιπλέον, εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι σε εξέλιξη και η μεταγραφή του σχέδιου πόλης των Γρεβενών στο Εθνικό Κτηματολόγιο με αναμενόμενο ορίζοντα ολοκλήρωση στο τέλος του 2020. Επιτέλους, Γιάννη. Γιάννη, έχεις το λόγο. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς στα Γρεβενά. Καλό απόγευμα, Ταρινά. Συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μέσω Skype τον τέος Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Δυτικής Μακεδονίας και νυν Περιφερειακό Σύμβουλο Ηλία Κάτανα. Κύριε Κάτανα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Νεβεσκότη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Με αφορμή λοιπόν και το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο, άλαμψαν τα αίματα όταν συζητήθηκε μεταξύ άλλων και το ζήτημα της μελέτης που είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη εβδομάδα μαζί, αναφορικά με το σχεδιασμό της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είδαμε έντονες διαφωνίες μεταξύ του κυρίου Καρυπίδη και του κυρίου Κασαπίδη. Νομίζω χθες εξαντλήσαμε όλη τη συζήτηση που έπρεπε να κάνουμε πάνω όσο διαφορά την μελέτη που φέρνει ο κύριος Κασαπίδης μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου για την διαμόρφωση της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου, και από εκεί από τη μεριά μας, από τον κύριο Καρυπίδης, ζήτησε νέα ενημέρωση τι αφορά αυτή η μελέτη και γιατί τόσο μεγάλο ποσό, που φυσικά εμείς το καταδικάσαμε για άλλη μια φορά. Ποιο είναι το ποσό, κύριε Κάτανα, γιατί ποσό μιλάμε? Στο Περιφερειακό Συμβούλιο προσπάθησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, χωρίς όμως να δώσουν τις πιστικές απαντήσεις εκείνες που να δικαιολογεί αυτή την προκλητική δαπάνη που φέρνουν όσον αφορά για τη μελέτη. Γιατί ξανατονίζω ότι πρόκειται για μια μελέτη που θα αφορά τη διαμόρφωση της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου σε μια εποχή που νομίζω οι προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής θα πρέπει να είναι διαφορετικές. Γιατί έχουμε μια περιφέρεια που χτυπιέται από τον COVID, που χτυπιέται από ανεργία, έχουμε κλάδους που ζητάν βοήθεια, και νομίζω ότι το να φέρνεις μια μελέτη 57.000 ευρώ και να μην μπορείς να τη στηρίζεις εχθές με τεκμηρίωση αλλά και με σωστή επιχειρηματολογία όταν ρωτάτε από τον κύριο Καρυπίδη, νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι σε πόσο λάθος κινήθηκαν όσον αφορά το αίτημα αυτό που το ψήφισαν, και εμείς φυσικά το καταψηφίσαμε. Άρα, για να το πούμε πάρα πολύ απλά, για να γίνει κατανοητό μέχρι και στον τελευταίο άνθρωπο που παρακολούθησε ή άνοιξε τώρα την τηλεόρασή του, να πούμε ότι η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής του κυρίου Κασαπίδη είναι να δαπανηθούν 57.000 ευρώ, όχι για τη διαμόρφωση, αλλά για την μελέτη που θα λέει πώς θα γίνει η διαμόρφωση της αίθουσας του Περιφερειακού Συμβουλίου, ένα ποσό το οποίο είναι τεράστιο. Ένα ποσό που είναι προκλητικότατο και ένα ποσό που είναι τεράστιο και ένα ποσό που δεν δικαιολογεί καθόλου τη δαπάνη αυτή, για το λόγο ότι δεν χρειάζεται η αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεν χρειάζεται αλλαγής, γιατί νομίζουμε είναι μια αίθουσα που πληρεί τις προϋποθέσεις. Και με αφορμή αυτό, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στον COVID, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην πανδημία και να δαπανούμε συνεχώς χρήματα. Η αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου καλύπτει τις προϋποθέσεις, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, και πέρα από αυτό, 57.000 ευρώ για μια μελέτη, κύριε Νεβεσκότη, νομίζω είναι πρόκληση. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα την ροή της κατάστασης με τον COVID-19, κύριε Κάτανα, πώς σας φαίνεται η εξέλιξη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δεδομένου ότι υπάρχει και γκρίνια, υπάρχουν και παράπονα για διάφορους χειρισμούς, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει μόλις ανοίξουν τα σχολεία. Ποια είναι η άποψη της παράταξης του κυρίου Καρυπίδη και η δική σας προσωπικά? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βεσκότη, εμείς παρακολουθούμε στενά πώς διαχειρίζεται η Περιφερειακή Αρχή το φαινόμενο COVID στην περιφέρειά μας. Και νομίζω ότι κάπου έχουμε χαθεί στην ενημέρωση. Νομίζω δεν υπάρχει ενημέρωση όπως γινόταν παλιά, όπως γίνεται στα πρότυπα του κεντρικού κράτους, που καθημερινά ενημερώνουν και μέσω του ΟΕΔΗ τα κρούσματα. Νομίζω η περιφέρεια κάποτε έβγαζε ένα δελτίο τύπου που ενημέρωνε
τους πολίτες για τα κρούσματα. Νομίζω ότι πλέον αυτό δεν ισχύει. Έχουμε μια απάντηση. Αυτό μας προβληματίζει και μας ανησυχεί. Από την άλλη, θα πρέπει οι πολίτες να μην εφησυχάζουν, θα πρέπει οι πολίτες να προσέχουν, να μην χαλαρώνουν, γιατί νομίζω ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα δει. Δεν νομίζω ότι πάει καλά όσον αφορά τα κρούσματα. Γι' αυτό εφιστώ την προσοχή όλων των πολιτών και στη χρησιμοποίηση όλων αυτών των μέτρων και την τήρηση όλων των μέτρων που ανακοινώνεται από την κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε παραπάνω τους εαυτούς μας για να μπορέσουμε να δούμε το μέλλον λίγο καλύτερα. Επιμένω όμως ότι στο θέμα της διαχείρισης του COVID θα περιμέναμε από την περιφέρεια της Μακεδονίας μια ολοκληρωμένη και συνεχής ενημέρωση, κάτι που δεν γίνεται το τελευταίο καιρό. Επ' αυτού είχαμε μια εξήγηση από τον διοικητή του Μαμάτσιου Νοσοκομείου, από τον κύριο Γκανάτσιο, κύριε Κάτανα. Πριν από λίγες ώρες έγινε η συνέντευξη τύπου, μας είπε ότι δεν μπορεί το νοσοκομείο να γνωρίζει τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που γίνονται πλέον και σε ιδιώτες γιατρούς και σε ιδιωτικά κέντρα. Γι' αυτό και η περιφέρεια δεν ενημερώνει καθημερινά για τον αριθμό των κρουσμάτων. Νομίζω είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το δούμε πιο ειδικά και θα πρέπει να γίνει μια αρτιότερη συνεργασία και με τον ΟΗΔΗ και, και με το κέντρο κάτω της Αθήνας για να μπορούν να ταυτοποιούνται ταυτόχρονα τα κρούσματα που πηγαίνουν στους ιδιώτες αλλά και που πηγαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία, έτσι να έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα τον ακριβή αριθμό και να μην περιμένουμε μέρα παραμέρα να αλλάζουν τα νούμερα. Μάλιστα. Κύριε Κάτανα, με τα ταμιακά διαθέσιμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, πόσο πηγαίνει η κατάσταση, δεδομένου είδαμε κάποιες αντιγκλήσεις, έτσι δυναμητίστηκε λίγο η ατμόσφαιρα. Κοιτάξτε, βέβαια, εχθές είχαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ένα άλλο θέμα, την έγκριση του προϋπολογισμού του 19, του απολογισμού του 19, ένας απολογισμός που ήταν δικός μας, νομίζω και για τους 5 μήνες αφορούσε και τη νέα Περιφερειακή Αρχή. Νομίζω ότι εκεί αναλύσαμε όλες τις λεπτομέρειες που αφορά τον απολογισμό και λύσαμε όλες τις απορίες που κάποιοι μας κατηγορούν συνεχώς, για ποιο λόγο έχουμε παρκαρισμένα χρήματα στα συρτάρια και για ποιο λόγο έχουμε αυξημένα ταμιακά υπόλοιπα. Και για να το κλείνουμε μια και καλή το θέμα, γιατί θα ακολουθήσει και ο οικονομικός απολογισμός μέσα στο μήνα, όπως μας είπε η Περιφερειακή Αρχή, και θα αναλύσουμε όλες τις λεπτομέρειες τι αφήσαμε ως Περιφερειακή Αρχή και τι έκανε μέχρι στιγμής στον ένα χρόνο που κλείνει η νέα Περιφερειακή Αρχή. Είναι ότι αυτό που είπε κύριε Νεβεσκότη είναι ότι όταν υπάρχουν ταμιακά υπόλοιπα και όταν υπάρχουν πολλά λεφτά, θα πρέπει να μας ευχαριστεί, γιατί θα πρέπει κάποιοι να γνωρίζουν ότι το ταμιακό υπόλοιπο δεν βγαίνει μόνο από τα έξοδα, αλλά βγαίνει και από την εισρωή εσόδων. Και πώς γίνεται αυτή η εισρωή εσόδων, για να καταλάβει απλά λόγια ο τηλεθεατής που μας ακούει. Γίνεται με την τεκμηρίωση αλλά και με την πολιτική ικανότητα του εκάστοτε περιφερειάρχη όταν πηγαίνει στην Αθήνα και τα ποσά, τα έξτρα ποσά από τον προϋπολογισμό, όχι αυτά που είναι εγγραμμένα στον προϋπολογισμό, αυτά που αναμορφώνονται συνεχώς με νέους προϋπολογισμούς. Και να δώσω ένα παράδειγμα, όπως ήταν τέλος του 18, αν θυμάμαι καλά, τα 18,5 εκατομμύρια που έφερε ο κ. Καρυπίδης από την Αθήνα, που αφορούσαν τον δρόμο Κήπος Ρήμνιο. Μάλιστα. Εκεί κάπου χλεβαστήκαμε και ειρωνευτήκαμε από συγκεκριμένους συναδέλφους που μονίμως μας κατηγορούν για τα ταμιακά υπόλοιπα. Αναφέρεστε στην κυρία Ζεμπηλιάδου. Νομίζω ότι και οι υπηρεσίες χθες τους διέψευσαν και οι υπηρεσίες είπαν ότι όλα αυτά τα ταμιακά υπόλοιπα δεν είναι ανενεργά χρήματα, κύριε Νεβεσκότη, είναι χρήματα που είναι εγγεγραμμένα, ονομαστικοποιημένα σε έργα και βγαίνουν σιγά σιγά σε δημοπρασίες, και αυτό μπορεί εύκολα ο καθένας να το καταλάβει από τις αποφάσεις αναλήψεις που κάνουν οι υπηρεσίες. Δηλαδή, το ταμιακό υπόλοιπο που αυτή τη στιγμή αφήσαμε και είναι γύρω στα 80 εκατομμύρια στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αφορούν ονομαστικοποιημένα έργα που σιγά σιγά δημοπρατούνται. Γι' αυτό και βλέπουμε συνεχώς τον τελευταίο καιρό, ειδικά δηλαδή τον τελευταίο χρόνο και μέσα από τα δελτία τύπου της περιφέρειας, όλες οι δημοπρατήσεις και όλα αυτά τα έργα που ανακοινώνει η Περιφερειακή Αρχή είναι έργα δικά μας που μέσα από διαδικασίες ολοκληρώθηκαν και σιγά σιγά υλοποιούνται. Δηλαδή, όλος αυτός ο οργασμός έργων που διαβάζουμε και μέσα από τον δελτίο τύπων αφορά αυτό που λέμε, αυτά τα ταμιακά υπόλοιπα που αφήσαμε μέσα στην περιφέρεια και έχει καινούργια Περιφερειακή Αρχή να διαχειριστεί ως χρήμα αλλά και ως έργο. Μάλιστα. Κύριε Κάτανα, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Να είστε καλά. Στη συνέχεια λοιπόν του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τον Μιχάλη τον Αγραφιώτη. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Η είδηση της ώρας και της ημέρας είναι η τελική ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης των μαθημάτων των σχολείων.
14 Σεπτεμβρίου, Γιάννη, μια ημερομηνία δηλαδή η οποία την αναμέναμε, αν και στην αρχή είχαν 7 από την κυβέρνηση, είχαν μπει 7 Σεπτεμβρίου από την κυβέρνηση, τελικώς 14 θα είναι η ημερομηνία όπου οι μαθητές θα επιστρέψουν στα σχολεία και ήδη στα σχολεία και της Δυτικής Μακεδονίας και της Κοζάνης και της Τελεμαΐδας, όπως έχω ενημερωθεί, ήδη κάνουν το master plan για το πώς θα υποδεχθούν τους μαθητές, με τις συνθήκες, οι μάσκες και τα παγουρίνια, όπως λένε στην κυβέρνηση, πρέπει να εφοδιαστούν τα σχολεία και οι μαθητές με ειδικές τις μάσκες και οι καθηγητές και με παγουρόνια μόνο οι μαθητές. Θεωρώ, Γιάννη, ότι είναι λίγο βεβαιασμένη η κίνηση. Εγώ προσωπικά η γνώμη μου ήταν να ανοίξουν λίγο αργότερα τα σχολεία. Η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι να γίνονται κανονικά οι διαδικασίες και δεν πάμε πίσω. Όμως το παράδειγμα του Ισραήλ και της Γερμανίας δείχνουν ότι τα σχολεία δημιούργησαν πρόβλημα που άνοιξαν. Και περιμένουμε και στη Γαλλία τι θα γίνει. Γιατί ο πρόεδρος Μακρόν βγήκε προχθές και λέει ότι θα πάνε όλα μαλά. Δεν βλέπω, Γιάννη, αυτή την εξέλιξη. Αν πάρω, σου λέω, επαναλαμβάνω, το παράδειγμα του Ισραήλ και της Γερμανίας που δεν πήγαν καθόλου καλά με το άνοιγμα των σχολείων. Αυξήθηκαν κατά πολύ τα κρούσματα. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το δουν καλά οι ελληνοξιολόγοι και φυσικά να δώσουν και τις κατάλληλες κατευθύνσεις προς τους μαθητές. Σου είπα και πριν, εγώ είμαι κατά της διάστασης. Υπήρχε και μια διάσταση απόψεων μεταξύ ελληνοξιολόγων τις προηγούμενες ημέρες. Η διάσταση απόψεων, Γιάννη, εντάξει, είναι το θέμα μετά τι θα αποφασίσει η πολιτική ηγεσία. Οι συγγύες γίνονται στους ελληνοξιολόγους και η πολιτική ηγεσία, κυρία Κεραμέως, ως πιο σκληρή της υπόθεσης από ό,τι φαίνεται, που έχει προβληματίσει και ακόμα και συνδικαλιστές Δάκη, δεν τολμώ να πω, Γιάννη, αυτή η στάση της, δείχνει ότι θα δούμε τώρα, θα δείξει στην πράξη πλέον ποια είναι η εξέλιξη, εκτός και αν υπάρχουν τοπικά lockdown σε κάποιες περιοχές, Γιάννη, που και εμείς είμαστε στο όριο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί όταν έχει όλη η Ελλάδα 150 κρούσματα και έχει 8 ή 7 η Κοζάνη, περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα θέμα με το τόσο λίγο πληθυσμό σε σχέση με ακόμη δεν είμαστε να πανικοβληθούμε, αλλά πρέπει να προσέχουμε. Όχι, πρέπει να προσέχουμε. Αλλά ο κόσμος πρέπει να προσέχει. Αυτό, και αυτό το λέω. Δεν το λέω για να πανικοβάλλεται. Αλλά πρέπει να λέμε λίγο σκληρά τα πράγματα για να καταλάβει ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα γενικότερα και πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με ηλικιωμένους, γιατί ο κορονοϊός πλήττει αυτή τη στιγμή 20 με 30. Πλήττει την ηλικία 20 με 30, η οποία πήγε στις παραλίες αυτή η ηλικία και έκανε διασκέδαση και πήγε διακοπές και πήγε στα μπαρ, να μην κολλήσει στους μεγαλύτερους, γιατί καταλαβαίνεις ότι η ΜΕΘ, οι άνθρωποι που νοσηλεύουν τις ΜΕΘ αυξάνονται συνεχώς και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να προστατευτούν ώστε να μην βρισκούν σε αυτή τη μοίρα. 14 Σεπτεμβρίου λοιπόν ανοίγουν τα σχολεία. Ευχόμαστε με κάθε καλό και να πούμε κιόλας. Καλή σχολική χρονιά, να πούμε. Καλή σχολική χρονιά από σήμερα και καλή ακαδημαϊκή χρονιά και καλή εκκλησιαστική χρονιά. Το θέμα είναι, Γιάννη, ότι περιμένουμε πλέον να δούμε τι θα γίνει με το εμβόλιο, γιατί αυτό με ρωτάει περισσότερος κόσμος. Πότε θα βγει, πώς θα βγει. Μην περιμένουμε όμως, και με γιατρό γνωστό που μίλησα χθες που συνάντησα, μου λέει μην περιμένουμε να δούμε φως από το εμβόλιο μέχρι το Μάρτιο. Μάλιστα. Τώρα, στο άλλο μέτωπο που είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει με την συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιάννη, αυτό που ξεκινήσαμε εμείς πριν από πολλούς μήνες, εδώ πέρα να αναλύουμε τα έντυπα, τα τουρκικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας, το κάνουν πλέον τα κεντρικά μέσα και έχουν γίνει ουσιαστικά μεταφραστές της Γενής Αφάκ, της Μιλιέ, της Χουριέτ και της Αβάχ, των εφημερίδων της Τουρκίας. Το θέμα είναι, Γιάννη, ότι η κίνηση της του ελληνικού στρατού να στείλει πεζοναύτες στο Καστελόριζο και με το πλοίο της γραμμής, όπως είδες, αυτό δείχνει εκνεύρισε πάρα πολύ τους Τούρκους, οι οποίοι συμβολικά όχι ότι φοβούνται απέναντι του Καστελόριζο μήπως γίνει κάτι, αλλά συμβολικά θέλουν να δείξουν ότι, κοιτάξτε, να δείτε, επειδή η συνθήκη της Λοζάνης μιλάει για αποστρατικοποιημένα νησιά του Αιγαίου, γιατί πήγατε στρατό εκεί. Η Γενή Σαφάρκ επιμένει ότι αυτό θα αποτελέσει ένα κάζους μπέλι. Μαζί και με την ανακήρυξη των 12 ναυτικών μιλίων από την ελληνική κυβέρνηση στην πλευρά του Ιουνίου για τα ναυτικά μίλια την επέκταση, αυτό θεωρείται στις τουρκικές εφημερίδες ότι είναι ένα κάζους μπέλι. Εγώ τώρα, επειδή βλέπουμε και τι λένε τα κεντρικά κανάλια σχετικά με το τι λένε οι κεντρικές εφημερίδες και πώς προκαλεί ο Ερντογάν, Γιάννη, θα σου πω το εξής. Ότι η εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία είναι απέσια αυτή τη στιγμή. 11,6% έχει ο πληθωρισμός. Η τιμή της αμόλυβδης έχει ανεβεί σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Η τουρκική λίρα πέφτει συνεχώς και καταραίει. Οι ξένες τράπεζες δεν δανείζουν τουρκικές επιχειρήσεις. Το αποθεματικά της Τουρκίας σε ευρώ και σε δολάρια έχουν πέσει από 80 δισεκατομμύρια τον Ιανουάριο, έχουν πέσει αυτή τη στιγμή σε 41 δισεκατομμύρια δολάρια και ευρώ. Επειδή πολύ συχνά λέμε ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει πολύ καλές σχέσεις και με τον πρόεδρο Πούτιν και με τον πρόεδρο Τραμπ, πού είναι αυτές οι καλές σχέσεις να αποτυπωθούν στην οικονομία? Γιάννη, να ξέρεις καλά.
Κάτι πράγμα. Κάποιοι ευνοούνται από αυτή την πτώση της τουρκικής λίρας και ευνοείται και το περιβάλλον του Ερντογάν. Αυτό δεν το λένε οι τουρκικές εφημερίδες, γιατί θα γινόταν επανάσταση στην Τουρκία, αν έλεγε δηλαδή ότι οι φίλοι του Ερντογάν κερδίζουν δισεκατομμύρια από την πτώση της τουρκικής λίρας, αφού αγοράζουν συνέχεια αυτή η πάμφινη τουρκική λίρα και εκμεταλλεύονται και κάποια στιγμή που θα ανέβει η τουρκική λίρα θα κερδίσουν. Από τη στιγμή που πουλάνε δολάρια πανάκριβα και κερδίζουν πάλι, κερδίζουν εις διπλούν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, καταλαβαίνεις. Αν το πούν στην Τουρκία θα γίνει οξυσικωμός. Δεν το λένε όμως και ο Ταγίπ Ερντογάν παίζει ένα παιχνίδι κατά του λαού του, οικονομικό εις βάρος της τουρκικής κοινωνίας και των ανθρώπων των απλών Τούρκων. Αυτό το πράγμα το ξέρει ο Ερντογάν και για να εκτονώσει την κατάσταση, Γιάννη, φοβάμαι ότι θα εντείνει ακόμα περισσότερο τις απειλές αλλά και τις προκλήσεις κατά της χώρας μας. Γι' αυτό, Γιάννη, μη ό,τι και να δούμε τις επόμενες μέρες, να ξέρουμε ότι οφείλεται σε μεγάλη πίεση που δέχεται μέσα στο εσωτερικό της Τουρκίας, γιατί κάποιοι έχουν καταλάβει τι πάει να κάνει ο Ερντογάν με την οικονομία και για να εξωτερικεύσει το θέμα θα κάνει ζήτημα με την Ελλάδα και με την Γαλλία. Δεν είναι τυχαίες αυτές τις δηλώσεις που κάνει, δεν είναι τίποτα τυχαίο, Γιάννη, και βέβαια πρέπει να πούμε ότι μπορεί να εντείνει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά οι προκλήσεις θα συνεχιστούν και στο Ανατολικό Αιγαίο, που φοβάμαι ότι εκεί θα κάνει την επόμενη μεγάλη πρόκληση που θα προκαλέσει και το θερμό επεισόδιο, και στη Θράκη και στην Κύπρο. Από παντού ο Ερντογάν προσπαθεί να δημιουργήσει θέμα, γιατί έχει ένα στρατό τον οποίο πληρώνει και θεωρεί ότι πρέπει κάπου να τον αξιοποιήσει. Λοιπόν, για μας είναι μια πρόκληση. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να ανταπεξέλθουν. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό το πράγμα. Αλλά ακόμα και ένα θερμό επεισόδιο, Γιάννη, θα μας στοιχήσει ίσως στην οικονομία μας πάρα πολλά δισεκατομμύρια, τα οποία ίσως προκαλέσουν και τη χρεοκοπία της χώρας. Η Ελλάδα, βέβαια, ετοιμάζεται για ένα επενδυτικό πρόγραμμα με βάθος χρόνου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, αγοράζοντας τα 18 Αιγυπτιακά Ραφάλ και βεβαίως ένα άλλο το οποίο εξοργίζει τον Ερντογάν, το F-35, θα τα πάρουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με τη συνένεση του Ισραήλ και θα τα χάσει η Τουρκία. Τα τουρκικά λοιπόν F-35 δεν θα πάνε στην Τουρκία, θα πάνε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Γιατί η Τουρκία ήθελε και τους S-400, ήθελε και τα F-35. Η Τουρκία τα θέλει όλα δικά της. Εντάξει, Γιάννη, εγώ σου λέω, δεν είναι υπέρμετρη δύναμη η Τουρκία, ούτε παγκόσμια δύναμη που λέει ο Ερντογάν, εδώ γελάμε. Αλλά όμως μπορεί να μας προκαλέσει μια ζημιά ισχύρι, η οποία εντάξει, σε εμάς θα είναι μεγάλη και χωρί με ανυπολόγιστο κόστος, τουλάχιστον 100 ετών πίσω θα πάμε η κοινωνία μας. Θα πάει αν γίνει κάτι με τον Ερντογάν και αποφασίζει να εκτονώσει την κατάσταση προς τα δω. Μάλιστα. Μιχάλη Αγραφιώτη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, Γιάννη. Σε τοπικό επίπεδο περιμένουμε τώρα ακόμα πολλά σχόλια, θέλω να πω, από τους αυτοδιοικητικούς για τον ένα χρόνο της παρουσίας των τοπικών αυτοδιοικήσεων και πρώτου βαθμού και δευτέρου βαθμού. Η κυρία Ζιμπηλιάδου έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση για τον κύριο Κασαπίδη και πώς δεν εκμεταλλεύτηκε τα κονδύλια και χάνοντας κονδύλια από την κεντρική κυβέρνηση δήθεν αναπληρώνουμε από κάπου. Το θέμα είναι, Γιάννη, ότι εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος προσωπικά από την πορεία των αυτοδιοικήσεων γενικότερα. Αλλά τη μόνη δικαιολογία που εκφράζω στην αυτή την πτώση είναι ο κορονοϊός. Τίποτα άλλο. Περιμένουμε να δούμε τον επόμενο χρόνο πώς θα πάνε. Αλλά μέχρι στιγμής λυπάμαι, αλλά είμαι βαθύτατα απογοητευμένος. Μάλιστα. Μιχάλη Αγραφιώτη, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η σημερινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Flash. Ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.